die will ich erst haben. Sonst hätten wir sie erst haben. Ja, was heißt doch Matima? Καλημέρα παιδιά, ποιος θα μας πει μάθημα σήμερα? Βαγγελάκη νιστάζεις? Όχι κυρία, πιάσκα λιγάκι. Δεν έρχεσαι λοιπόν στον πίνακα να μας λύσεις την άσκηση που σας έβαλα εχθές, να ξεπιαστείς λιγάκι? Ναι κυρία, ναι. Τι περιμένεις, μπορείς να ξεκινήσεις? Κυρία, δεν ξέρω να λυγίσω νάσκης. Συγγνώμη, δεν διάβασα χτες. Όχι, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, Βαγγελάκη. Κάθε μέρα μου έρχεσαι αδιάβαστος. Κυρία, δεν φτάω. Τι μας πήρε το βράδυ? Ήρθα στο σπίτι, πάω μέσα στο δωμάτιο να διαβάσω και κοιμήθηκα πάλι στο βιβλίο. Τι να κάνω? Όχι, όχι, Βαγγελάκη. Βαρέθηκα τις δικαιολογίες σου. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο κύριος Σανάς των υπολογιστών και σας κάνω πάρα πολλά μαθήματα με τους υπολογιστές. Μπορώ να σας βάζω και βιντεάκια. Γιώργο, τι κάνεις εδώ πάνω στο στρανίλιο σου? Πήγαινε κάτω και μη κουνώ στα χέρια σου, εντάξει? Μη πιζάς. Στο δικό μου υπολογιστή θα σας βάλω τώρα κάτι για να γραφίζετε. Πατήστε το εκτύπ και θα το δείτε αυτό το κουμπάκι που έχει το σπιτάκι. Κύριε, κύριε, ναι Θανάση μου, πού θες να πας? Θέλω να πάω τουαλέτα, μπορώ? Ναι. Καλημέρα παιδιά, είμαι η Λίτσα, η γεωγραφίτσα. Είμαστε κάπου, θα βλέπουμε τη γη και θα φτιάξουμε και τα κινητά που σας έδωσα για να βάλουμε τη γη και κάνετε zoom για να θα βλέπετε διαφορετικές. Μπορείτε να βρείτε και το δικό σας σπίτι, όλα. Γεια σας. Κυρία, μπορούμε να δούμε και το σπίτι από τον κορμίτη? Όχι, αυτά δεν υπάρχουν. Βρε, μπορούμε να δούμε τους δεινόσαυρους για να τους δούμε από το κινητό, τι λες? Όχι, δεν υπάρχουν δεινόσαυροι.